Μην σας κουράσουμε. Και νομίζω ότι δεν έχει και νόημα να επαναλαμβάνουμε πολλά πράγματα. Θα είμαι πολύ σύντομος να καλωσορίσουμε την Υπουργό μας που ήρθατε στα μέρη μας, στα ωραία μέρη αλλά λίγο αδικημένα. Να συγχαρώ το Προεδρείο για την πρωτοβουλία. Δήμαρχε, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Στους συναδέλφους δημάρχους, βουλευτές, πολιτευτές και όλους εσάς που εκπροσωπείτε φορείς και θεσμούς. Και κυρίως να συγχαρώ την κυρία Μωροπούλου, την καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβεου Πολυτεχνείου για την πρωτοβουλία. Ο τουρισμός για μένα δεν είναι μονοσήμαντος. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ τον βάζω μέσα στα έργα υποδομής που είπαμε, στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Στο χωροταξικό σχεδιασμό, ο κύριος Μπακογιάννης, ο πολύ καλός μας φίλος, ο Γενικός Γραμματέας, όντως έχουμε κάποιες φορές έρθουμε σε μια αντιπαράθεση, αλλά δημιουργική και ουσιαστική. Έθεσε τα θέματα του χωροταξικού, των ΠΟΑΗ, των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης εδατοκαλλιεργειών, που πόσο λαθεμένος ή άστοχος είναι ο σχεδιασμός. Η γενική εικόνα, η μεγάλη εικόνα είναι θέλουμε χωροταξικό σχεδιασμό και συμφωνούμε όλοι. Όμως λείπουν οι πινελιές που έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες τοπικές. Άρα δηλαδή εμείς λέμε ναι στο στρατηγικό σχεδιασμό που είναι προϋπόθεση για ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, ο Δήμος και η περιφέρεια να ακούγονται οι προτεραιότητές τους και αυτά να βοηθάνε στο έργο τέχνης που λέγεται χωροταξικό σχεδιασμός, να μπαίνουν τελευταίες πινελιές ουσιαστικά για να μην έχουμε αυτές τις συγκρούσεις. Χωροταξικό των ΑΠΕ, πολύ σημαντικό γιατί τουρισμό να μιλήσουμε και εναλλακτικό τουρισμό όταν όλες οι βουνοκορφές αρχίζουν και κατακλείζονται από ανεμογεννήτρες ή φωτοβολταϊκά. Τα θέλουμε, βεβαίως, τα θέλουμε και τα χρειαζόμαστε. Να πούμε για το Δήμο Ξηρομέρου, εμείς το βλέπουμε συνολικά, διαδημοτικά. Να ευχαριστήσω την Ετωλική Αναπτυξιακή, ένα project μεγάλο που τρέχουμε 5 Δήμοι με την Ετωλική Αναπτυξιακή. Να δούμε το τουριστικό προϊόν συνολικά από τη βάση του, από τον πρωτογενή τομέα. Να μαζέψουμε τα data και πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε τις πολιτιστικές διαδρομές που ανέφερε και η κυρία Μωροπούλου. Αυτά θα ήταν μια ωραία πρόταση για όχι, παραδείγματος χάρη. Και όλοι έχουμε να πάρουμε από εκεί. Να βελτιώσουμε τα δικά μας δίκτυα, να αναδείξουμε τα πολιτιστικά μας μνημεία και τα θρησκευτικά μνημεία. Και εννοείται να επενδύσουμε και στο παραλιακό μέτωπο που έχει να δώσει στην ενδοχώρα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ο Δήμος Ξηρομέρου κάνει δράσεις για το τουριστικό προϊόν. Αναδεικνύει τη μεγάλη παραλία, την Παλιόβαρκα, που είναι στο λύσιμο, 3,5 χιλιόμετρα. Για πρώτη φορά γίνεται τοπογραφική μελέτη. Και θα δούμε πραγματικά τα όρια, γιατί έχουμε και καταπατήσεις, το σύνηθες στην Ελλάδα. Κάνουμε ψηφιακές δράσεις μέσα από το πρόγραμμα 1821 του Αντώνη Στρίτση με ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων, θρησκευτικών μνημείων. Εναλλακτικό τουρισμό αναδεικνύουμε μονοπάτια, ορειβατικές διαδρομές, ποδηλατικές διαδρομές. Αθλητικό τουρισμό οργανώνουμε φέτος το καλοκαίρι για 8η φορά το μεγαλύτερο καμπ στο ΤΑΕΚ Βοντό στην Δυτική Ελλάδα. Έρχονται περίπου 500 αθλητές μαζί με τους συνοδούς τους. Και άλλες πολλές δράσεις. Και κυρίως να αναδείξουμε τα τοπόσημά μας που λείπουν, Βελναδόδοσος Ξηρομέρου, τα πολιτιστικά μας μνημεία, μια άριστη συνεργασία τουλάχιστον για τα χρόνια που εμείς είμαστε στη διοίκηση του Δήμου. Καθαρίζουμε εκτεταμένα όλα τα μνημεία, τα αναδεικνύουμε και θέλουμε να φωτίσουμε και κάποια. Και νομίζω ότι τρέχουν και μελέτες σε συνεργασία που θα δούμε και αποτελέσματα άμεσα. Πιστεύω θα έχουμε εξαγγελίες πολύ άμεσα. Όλα αυτά τα πράγματα τα διασυνδέσουμε και γιατί η Ετωλοκαρανία μπορεί μέσα από διαδημοτικές συνέργειες και συνεργασίες που είπατε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματά μας και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολύ πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ.